Η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει, αλλά στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου η κατάσταση παραμένει απαράλλακτη και δραματική. Παρά τις υποσχέσεις και τις διαμαρτυρίες, οι γονείς και τα παιδιά συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν καθημερινά τον κίνδυνο, καθώς ο στένος δρόμος διπλής κυκλοφορίας και η παντελής έλλειψη πεζοδρομίων καθιστούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο μια πραγματική δοκιμασία. Πριν 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 5, πάτησαν ένα παιδάκι. Το έχουμε πει όμως, το έχουμε ξαναπεί. Τίποτα δεν γίνεται. Σαν σύλλογος αναλάβαμε πέρσι το Δεκέμβρη. Είμαστε καινούργοι. Προσπαθούμε. Μπορεί να βρεθεί λύση, μπορεί και όχι. Αν είμαστε πολλοί, ναι. Αν είναι ένας, όχι. Έχω αναγκαστεί πολλές φορές, για να μην πω τις περισσότερες, να σηκώνω τα παιδιά για να περάσουμε ανάμεσα από αυτοκίνητα. Γιατί περνάνε και μηχανάκια ανάμεσα από τα αυτοκίνητα και εμείς ανάμεσα. Έχουμε πάρει αγκαλιά και σκουπιδονική για να φύγουμε. Για να μην πω τις μέρες που βρέχει εδώ πέρα, γίνεται το διαχόρτο. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως θα έπρεπε, δηλαδή να αφήσει ένα παιδί να είναι αυτόνομο και ελεύθερο, εφόσον είναι πλέον της ηλικίας του, γιατί φοβόμαστε μην το πατήσει κάποιο αυτοκίνητο. Φοβάται, βέβαια φοβάται. Δεν βγαίνει έξω αν δεν με δει. Φοβάται. Οι αγανακτισμένοι γονείς και μέσω του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να επισημάνουν το πρόβλημα, ζητώντας τουλάχιστον τη μετατροπή του δρόμου σε μονόδρομο για να διευκολυνθεί η ασφάλεια των παιδιών. Παρά τα ατυχήματα που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, οι φωνές τους δεν εισακούγονται, με την κατάσταση να είναι στα ίδια επίπεδα επικινδυνότητας, καθώς η περιοχή είναι εκτός σχεδίου πόλης. Εδώ στο πεζοδρόμιο όλο αυτό παρκένουν αμάξια, γιατί δεν μπορούν να σταματήσουν κάπου για να πάρουν τα παιδιά τους, οπότε δεν υπάρχει αυτό το πεζοδρόμιο για να κατέβουν. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μονόδρομο ή κάποιον οικίαση, κάποιο χωράφι για πάρκι. Δεν είμαστε στο σχέδιο πόλεως, δεν μπορούν να κάνουν μια παιδική χαρά. Η πιο κοντινή είναι στο γάζι. Να πηγαίνουν στην άκρη, γιατί είναι και πολύ ασυνείδητοι οδηγοί, το οποίο φωνάζουν και βρίζοντας να μπουν τα παιδιά στην άκρη. Η αγανάκτηση των γονέων και δασκάλων κορυφώνεται, καθώς καθημερινά βιώνουν τον τρόμο της επικίνδυνης κυκλοφορίας. Είναι αδιανόητο να κινδυνεύουν τα παιδιά μας, δηλώνουν οι γονείς, απαιτώντας άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στο πρόβλημα.